Το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού επανήλθε για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο έτσι ώστε να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο, δηλαδή 2014 προς 2015. Είναι σημαντικό το να λειτουργήσει και να διατηρηθεί. Ταυτόχρονα, όπως σας είχα πει και πριν λίγες μέρες, είναι σε εξέλιξη σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να νομιμοποιηθούν όλες οι επιμέρους εγκαταστάσεις. Πρέπει να λυθούν τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν εκεί και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη έχω μιλήσει και με τον κύριο Πατακάκη και με τον κύριο Ξανθόπουλο, να υπάρξει η προετοιμασία για την πλήρη νομιμοποίηση των πάντων, να μην έχουμε κανένα απολύτως πλέον πρόβλημα, και μετά την λειτουργία του να έχουμε το νέο master plan για να περάσουμε σε ένα χιονοδρομικό κέντρο που όλοι φιλοδοξούμε να έχουμε στην περιοχή, να είναι ισχυρό, ανταγωνιστικό και να προσελκύει επισκέπτες και να μην αφήνει κανέναν να φύγει προς άλλες περιοχές. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Κρατάμε μικρό καλάθι, θα δουλέψουμε με σοβαρότητα, με σταθερά βήματα και με συνέπεια για να το πετύχουμε. Είναι ένα από τα πολλά σημεία τα οποία θέλουμε να συνθέσουν την αναπτυξιακή τουριστική μας ταυτότητα στο να καταστούμε και ένας τουριστικός προορισμός αριστείας στην Ευρώπη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.